Γρήγορα, γρήγορα, αλλά θέλω να το πω γιατί το σκέφτομαι από χτες που βρεθήκαμε έτσι σαν ομάδα να πιούμε ένα κρασί με τους δημοσιογράφους και της περιοχής και των Αθηνών. Κάποιες από τις φυσιογνωμίες που έβλεπα χτες στο τραπέζι ήταν φυσιογνωμίες που τις είχα δει πάλι πριν από 15 χρόνια με αφορμή την τοποθέτηση του τελευταίου τμήματος καταστρώματος της γέφυρας, ήταν Μάης του 2004, και είχαμε πάλι μαζευτεί για να πούμε ότι επιτέλους ενώθηκε το Ρίο με το Αντίδημα. Αν λοιπόν και συνηθίζεται στις παρουσιάσεις και στις συνεδέψεις τύπου οι οργανωτές να απευθύνουν το ευχαριστώ στο τέλος της παρουσίασης, οφείλω στο όνομα, όσον αφορά στα 15 χρόνια της γέφυρας αφενός, αλλά και στα 20 χρόνια της παρουσίας του Τμήματος Επικοινωνίας της γέφυρας, να ομολογήσω ότι αυτή τη γέφυρα μαζί με τους ανθρώπους του τύπου και των μέσων ενημέρωσης χτίσαμε μαζί. Μέρα με τη μέρα, ρεπορτάζ το ρεπορτάζ, συνέντευξη τη συνέντευξη, είναι και η δικιά τους γέφυρα. Και γι' αυτό το λόγο το ευχαριστώ του ξεκινήματος αυτής της παρουσίασης πάει σε αυτούς. Να πω ότι εκτός από τους δημοσιογράφους και κάποιους φίλους συνεργάτες που βρίσκονται εδώ, όσοι σήμερα φοράμε αυτά τα λευκά μπλουζάκια, είμαστε το στελεχειακό δυναμικό των δύο εταιριών που έχουν την ευθύνη της γέφυρας, αφενός της παραχωρησιού της γέφυρα ΑΕ και αφετέρου της γέφυρα λειτουργία που έχει την ευθύνη της, κυρίως την ευθύνη της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών, πελατών της γέφυρας. Είναι λοιπόν εδώ, θα αναφερθώ μόνο στους επικεφαλείς για να μην μακρηγορήσω, ο κύριος Παναγιώτης Παπανικόλας που θα είναι ο κύριος παρουσιαστής αυτής της συνέντευξης τύπου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της γέφυρα ΑΕ, άνθρωπος ο οποίος υπήρξε τεχνικός διευθυντής της κατασκευής της γέφυρας και πριν από αυτό υπήρξε ο κύριος μελετητής της γέφυρας αυτής που έχουμε και καμαρώνουμε. Επίσης από την πλευρά της γέφυρα λειτουργία είναι εδώ και ο κύριος Μπενουά Λεμπούλ που είναι ο γενικός διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας αυτής. Χωρίς άλλη μακρηγορία λοιπόν διέχοντας